Ευρωζώνης και να πω σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλουν, ως Υπουργοί Οικονομικών, ως Πρωθυπουργοί, ως οτιδήποτε, να βρουν ένα τρόπο μέχρι αύριο το βράδυ που λύγει το πρόγραμμα να είναι σίγουρο ότι θα έχουν στραφεί προς τον ελληνικό λαό και θα έχουν εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η κίνηση η οποία πρόκειται να γίνει. Θα πρέπει να είναι σαφής και η τυπική κατάσταση, τυπικά όντως αύριο βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα λύγει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εμείς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπαμε μα πρέπει να βρεθεί μέχρι αύριο ένας δρόμος, να υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ της αυριανής μέρας που λύγει αυτό το πρόγραμμα και της Κυριακής. Να έχουμε πραγματικά μια δυνατότητα τέτοια ώστε να ξέρουμε τι θα συμβεί με το δημοψήφισμα. Εγώ προσωπικά το είπα και το υπογραμμίζω και το λέω για άλλη μια φορά. Θα ασχοληθώ ενδελεχώς για να υπάρξει μια πλειοψηφία για τις προτάσεις. Δεν αποκλείω μέσα αυτό το πλαίσιο να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπα και στον κύριο Τσίπρα προσωπικά, διότι πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν ένα δικαίωμα να ακούσουν και τη θέση των Ευρωπαίων προκειμένου να την ακούσουν από εμάς πριν πάμε την Κυριακή να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα και να ψηφίσουν. Να ακούσουν και τις δύο θέσεις. Προσεκτικά την έκθεση του Jean-Claude Juncker σε σχέση με τις συνομιλίες που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Παρουσίασε την κατάσταση έτσι όπως αυτή είχε σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων που στις οποίες ηγείται η Κομισιόν και με την ελληνική κυβέρνηση, επανέλαβε για άλλη μια φορά την Παρασκευή το βράδυ. Ότι η ομάδα Juncker διαπραγματευόταν με την δημοκρατική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης και ήταν πολύ κοντά σε έναν συμβιβασμό επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν και εκ μέρους των θεσμών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και υπονομίζοντας ότι λαμβάνουν υπόψη την μακρά λίστα της προτάσεις της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες αντικατοπτρίζονταν πολύ καλά στις τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα έγγραφα τα οποία ανέβασε το διαδίκτυο χθες ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, θα δει ότι δεν υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ σε ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη και ούτε περικοπές στις συντάξεις, δεν υπάρχει περικοπή στους μισθούς. Υπήρχε μία πρόταση να μειωθεί η δαπάνη σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες και βεβαίως περαιτέρω αύξηση σε ό,τι αφορά τα παραπάνω εισοδήματα. Ήμασταν πολύ κοντά και τη στιγμή που ήμασταν πολύ κοντά, η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αποφάσισε να πάει στο Κοινοβούλιο και να εισηγηθεί αυτό το νομοσχέδιο υπέρ ενός δημοψηφίσματος, το οποίο και εγκρίθηκε. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ερώτημα, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ σαφές προς το παρόν για τον ελληνικό λαό. Σίγουρα υπήρχε μια ευκαιρία πριν από τη διάσκεψη των Προέδρων να υπάρχει μια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια απέναντι στις προτάσεις οι οποίες έγιναν από την Κομισιόν στις 25 Ιουνίου, οι οποίες λίγο ως πολύ είναι πάρα πολύ κοντά σε σχέση με αυτά που παρουσίασε και προετοίμασε ο κύριος Juncker για το τελικό, αν θέλετε, κείμενο διαπραγμάτευσης την Παρασκευή το βράδυ. Η διάσκεψη των Προέδρων συζήτησε με τον κύριο Juncker ποια είναι τα μέτρα τα οποία είναι τώρα αναγκαία και συζητήσαμε επίσης στο πλαίσιο της διάσκεψης αυτής και γι' αυτό συμφωνήσαμε να υπάρξει δυνατότητα μέχρι αύριο το βράδυ να γίνουν επαφές και διαβουλεύσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο υπουργών οικονομικών ή άλλο, προκειμένου να αποσαφινιστεί ακριβώς ποιο είναι το ερώτημα το οποίο θα τεθεί υπόψη του ελληνικού λαού. Μία λοιπόν κοινή συνεννόηση μεταξύ όλων, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ότι από επίσημης άποψης μέχρι αύριο βράδυ το δεύτερο πρόγραμμα εκπνέει, όμως χρειαζόμαστε μία μετάβαση μεταξύ αύριο και της Κυριακής προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες διακυμάνσεις σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό
επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή κάπως να γεφυρωθεί αυτό το διάστημα μέχρι το Κυριακή το βράδυ. Σαφέστατα, οι εξελίξεις επίπεδο δημοψηφίσματος στην Ελλάδα πρώτον θα επιδράσουν στον ελληνικό λαό, αλλά επειδή ζούμε σε μια κοινή νομισματική περιοχή, αυτό θα έχει επίπτωση και στους άλλους λαούς της Ευρώπης. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κάνουν μια έκκληση απέναντι στον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι σε ό,τι αφορά την πρόταση των ευρωπαϊκών θεσμών, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το οποίο παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker είναι επαρκές και σταθερό αλλά και βιώσιμο για μια μελλοντική συνεργασία στην Ευρωζώνη. Είναι μια χείρα η οποία τίνεται προς τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα ή στην περίθαλψη, δεν υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, δεν υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς. Και τους τελευταίους πέντε μήνες τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης ελήφθησαν υπόψη και στα έγγραφα και στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τώρα κάνουμε μια έκκληση στον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι, διότι πιστεύουμε ότι αυτό το ναι αποτελεί μια καλή βάση για μια περαιτέρω συνεργασία μετά την Κυριακή και από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Η διάσκεψη των Προέδρων συζήτησε πολύ προσεκτικά και μου ζήτησε να κάνω αυτήν την έκκληση. Επαναλαμβάνω ότι είμαι προετοιμασμένος να ταξιδέψω, να μεταβώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσω στην ίδια τη χώρα με τους ανθρώπους εκεί. Είπα λοιπόν σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι το δημοψήφισμα είναι ένα όργανο απολύτως θεμητό για να συμβουλευτεί κανείς το λαό και φυσιολογικό όργανο σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Αυτό όμως το όργανο μας επηρεάζει όλους, αυτό το μέσο αν θέλετε μας επηρεάζει όλους. Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι επίσης και ως πεπισμένος Ευρωπαίος ότι θα παλέψω για να πείσω τον ελληνικό λαό να αποδεχθεί αυτή τη χείρα που τίνεται προς αυτόν από όλους τους Ευρωπαίους και να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να συμπορευτούμε μαζί σε ένα καλύτερο μέλλον. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι άγνωστο στη χώρα. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνουν ένα περαιτέρω ποσό 30 δις ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν, να πληρωθούν άμεσα στην Ελλάδα. 30 δις ευρώ. Αν κανείς υπολογίσει όλα αυτά τα χρήματα μαζί, ένα τεράστιο ποσό, ένα μεγάλο κομμάτι εξ αυτών θα αφορά στην νεολαία, στην ανάπτυξη των υποδομών. Αυτό είναι ευκαιρία και όχι ταπείνωση. Άρα λοιπόν, πραγματικά θα δώσουμε τη μάχη, θα δώσουμε τον αγώνα για την πλειοψηφία του ναι στο δημοψήφισμα, γιατί είναι μια καλή βάση για το μέλλον, για τη συνεργασία μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε τη βοήθειά σας για να υπάρξει επιμήκυνση του προγράμματος και πόσο απογοητευμένος είστε από τη στάση του κύριου Τσίπρα γενικότερα. Ο κύριος Τσίπρας και εγώ μιλήσαμε για την πιθανή επιμήκυνση του προγράμματος και του είπα ότι αυτό δεν είναι στα πλαίσια δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά του συστήνω να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσει και πώς μπορούν να ολοκληρωθούν τα έγγραφα τα οποία είχαν μείνει εκκρεμή το Σάββατο. Όσο για την προσωπική μου απογοήτευση, κοιτάξτε, όταν είναι κανείς πολιτικός δεν πρέπει να απογοητεύεται εύκολα, αλλά θέλω να το πω με ιδιαίτερη σαφήνεια και να το υπογραμμίσω εμπροκειμένο. Ο Jean-Claude Juncker πάνω απ' όλα είναι εκείνος ο οποίος όσο κανένας άλλος δεν πολέμησε για τα ενδιαφέροντα της Ελλάδος, για τα συμφέροντα της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Εάν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά τα έγγραφα, θα δείτε ότι μια σημά μέτρων, των οποίων ήταν έτσι πεζόμενα και οι άλλοι δεν
θέλανε. Ήταν ο Γιούγκερ ο οποίος πίεζε και βοηθούσε συνεχώς τους Έλληνες. Και ξαφνικά μονομερώς η μία μεριά είπε «Δεν θέλω άλλο, σταματώ». Αυτό πέρα του καθαρά θεσμικής έκπληξης η οποία υπήρχε, υπήρξε και μια βαθιά ανθρώπινη απογοήτευση. Και ο κύριος Γιούγκερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει και την απογοήτευσή του τη συγκεκριμένη. Και εγώ πρέπει να σας πω προσωπικά, εμένα τέτοιου είδους πράγματα δεν με απογοητεύουν, διότι γενικώς στην πολιτική κανείς μπορεί να είναι έτοιμος. Αλλά ότι να είναι τέτοιο άλογη στάση όπως αυτή της ελληνικής κυβέρνησης είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι σχεδόν σουρεαλιστικό. Στα αρχικά σας σχόλια αναφερθήκατε σε κάποιο σχέδιο στο οποίο κατά κάποιο τρόπο σταματάει το ρολόι. Έχετε κάτι άλλο υπόψη σας πέρα από αυτό το αίτημα για να υπάρξει μια παράταση του δεύτερου? Το πρόγραμμα λήγει τρίτη βράδυ. Αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το ποσό τρίτη βράδυ, τότε έχουμε μείζον πρόβλημα. Τι θα συμβεί μετά? Και τώρα έχουμε και το δημοψήφισμα. Θα πρέπει να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Την εκπνοή του προγράμματος από τη μία, αλλά και την καθυστέρηση για 4 μέρες μέχρι το δημοψήφισμα. Αν πρόκειτο να μιλάμε για έναν μήνα, θα ήμουν πιο απρόθυμος. Αλλά για 4 μέρες, εδώ πραγματικά το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να το θέσει αυτό προς συζήτηση. Υπάρχει η ελληνική πλευρά και η άλλη πλευρά. Υπάρχει μια δυνατότητα, αν θέλετε, για μια γέφυρα. Δεν είναι ένα αίτημα για επιμήκυνση του προγράμματος αυτό που κάνω, οπότε απαντάω ήδη στο προηγούμενο ερώτημα. Όχι, δεν έχω λύση νομική. Ξέρω όμως ότι σε κρίσιμες καταστάσεις θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Και άρα ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο για να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, αυτό το διάστημα. Αν μου θέσετε το ερώτημα αν έχω συγκεκριμένη πρόταση, θα πω όχι ακόμα. Για τον λόγο αυτό όμως κάνω μια έκκληση, ιδιαίτερα στην ελληνική πλευρά. Ελάτε πίσω στις Βρυξέλλες, ελάτε μαζί μας να διαλογιστούμε, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την εκπνοή του προγράμματος με την αναγκαία, αν θέλετε, αυτή η καθυστέρηση εν ώψη του δημοψηφίσματος. Σε επίπεδο δημιουργικότητας, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα όχι στο δημοψήφισμα. Μπορείτε να προβλέψετε μια τέτοια κατάσταση ότι αν η Ελλάδα επρόκειτο να επαναφέρει ξανά την δραχμή, θα έμπαινε η Ελλάδα σε ένα είδος προθαλάμου για να αποφευχθεί διάσπαση της Ευρωζώνης? Καλό ερώτημα. Κανείς δεν έχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί η διαδικασία την οποία έχουμε μέχρι στιγμής θεσπίσει δεν προβλέπει στη συνθήκη, ούτε υπάρχει ένα αντίστοιχο, αν θέλετε, παράδειγμα για μια τέτοια διαδικασία. Θα πρέπει να την διαχειριστούμε από την ίδια την κατάσταση, έτσι όπως θα διαμορφωθεί και με βάση τις ανάγκες. Οι ανάγκες, κατά την άποψή μου, προτάσουν την διευκρίνηση κάποιων πραγμάτων. Την Κυριακή πρόκειται για μια ψηφοφορία, όχι μόνο για το πρόγραμμα. Είναι λοιπόν κεφαλαιόδες το ερώτημα. Μένουμε ή όχι στην Ευρωζώνη? Επομένως, θα πρέπει να δημιουργηθεί, έτσι όπως είπατε, ένας προθάλαμος. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι στο τραπέζι. Την επόμενη Κυριακή είναι ευρώ ή όχι ευρώ. Η έκκλησή μου είναι να μείνουμε στο ευρώ, διότι είναι προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν και τον κύριο Σούλτς. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, Ελένη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι πάει καλά η ΕΡΤ. Έχουμε μηνύματα ότι ανήκουμε στο ποτάμι, στο κουκουέ, στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Τσίπρα. Άρα πάμε καλά, είμαστε αντικειμενικοί, συνεχίζουμε. Γιατί είναι τα μηνύματα εκατέρωθεν. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα δύο λεπτό. Για να δώσουμε διαφημιστικό το λόγο, διάλειμμα. Γιατί έχουμε και απαντήσεις για πολλά ερωτήματα που μας θέτετε για το θέμα των συντάξεων, πρακτικά, καθημερινά. Και έχουμε και δύο καινούριους καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστούμε και μας συγχωρείτε, η μέρα τη βλέπετε, είστε της δουλειάς με έναν τρόπο καθής. Και τα λέμε σε 2 λεπτά.